Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Εδώ μαζί μας ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαχριστόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη, να είστε καλά. Λοιπόν, το είπατε και το κάνατε, έτσι. Πρώην βουλευτής. Ναι. Αυτονόητο πιστεύω έκανα, mm-hmm. δεν έκανα τίποτα σπουδαίο. Σας το λέω γιατί πολλοί, ειδικά μετά την αναβολή, όταν είπατε ότι πρώτα θα ψηφίσω το πρωτόκολλο ένταξης, εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και μετά, είδατε, φαντάζομαι και εσείς, δημοσιεύματα, φήμες ότι ο Παπαχριστόπουλος το ξανασκέφτεται κλπ. Και θέλω να ζητήσω και δημόσια μια συγγνώμη από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτή μου την απόφαση. Απλά εγώ είχα κάνει το λάθος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνθήκη των Πρέσπων είναι το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Νομίζω ότι η υποχρέωσή μου τέλειωνε στο 153. Δεν τέλειωνε εκεί. Αυτό εκτός δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα μου υποδείξει κανείς mm-hmm. τίποτα, κύριε Μελιγκόνη, σας το λέω και το έχω αποδείξει στη ζωή μου. Σύμφωνοι, απλώς επειδή δεν φταίει, γιατί ακούστηκε ότι ο Βούτσης έκανε. Ο Βούτσης δεν έκανε τίποτα. Επειδή κάθε απόφαση βουλευτή, ιδιαίτερα όταν είναι ακριβώς 151 η ψήφη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, έχει και ευρύτερη σημασία. Ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι βέβαια τώρα αυτά είναι ιστορία, αλλά πριν περάσουμε στα σημερινά, το γεγονός ότι ξέρατε ότι ο επιλαχών, ο κύριος Κουίκ, επίσης στηρίζει την κυβέρνηση, μέτρησε, δηλαδή θα είχατε παραιτηθεί αν γνωρίζατε ότι ο επόμενος θα ήταν ένας τέλεχος που θα έκανε ό,τι του έλεγε ο κύριος Καμένος και η κυβέρνηση θα έμενε με 150 στη Βουλή? Δεν έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, κύριε Μελιγκόνη, και σας λέω ότι αυτή μου η δέσμευση είχε γίνει πριν ένα χρόνο. Τότε δεν υπήρχε θέμα Κοτζιά Καμένου, ούτε mm-hmm. Κουίκ Καμένου. Όντως. Και ήταν η απόφασή μου ανεξάρτητη. Δεν είχε να κάνει και ούτε έχει να κάνει. Σας μιλάω ειλικρινά, ειλικρινέστατα. Ήμουν ο τελευταίος που ήθελε να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Mm-hmm. Ένα κόμμα που ψηφίζει την απλή αναλογική και εγώ την πιστεύω. Θέλει να ακούγονται. Τους αρέσει η πολυφωνία. Ούτε το ποτάμι θα αναδιοληθεί, ούτε ένωση κεντρών. Και θα έκανα τα πάντα, ιδίως για την κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία μπήκα στο κοινοβούλιο, για όνομα του Θεού. Και μάλιστα όταν είδα το ΦΟΚΑ ότι προσχώρησε, δεν ήξερα τον κανονισμό της Βουλής. Χάρηκα και του είπα μπράβο, καλά έκανες και πήγες. Γιατί έφευγε από πάνω μου ένα βάρος. Τα υπόλοιπα ήταν δέσμευσή μου. Και επειδή η δέσμευση. Και μάλιστα όταν με διέγραψε ο mm-hmm. πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για όσους δεν ξέρουν, είναι δώρο αυτό. Διαγραφή σημαίνει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να δώσεις την έδρα σου. Εγώ δεν λειτουργήσα έτσι, κύριε Μελιγκόνη. Η έδρα αυτή τη χρόσταγα και την έδωσα. Ήμουνα σε κομβική διαφωνία για το θέμα αυτό το εθνικό mm-hmm. και νομίζω όφιλα να το κάνω και το έκανα. Τώρα, είχατε πει εδώ την προηγούμενη φορά πως ό,τι επόμενο πολιτικό βήμα και αν είναι να κάνετε θα είναι σίγουρα με σταυρό. Δεν θα είναι ούτε διορισμός ούτε κάποια άλλη λίστα. Έχετε κάτι παραπάνω επ' αυτού ή είναι νωρίς ακόμη? Δεν έχω μάθει να είμαι διορισμένος και δεν έχω πρόβλημα να ξεκινάω και από το μηδέν, κύριε Μελιγκόνη. Θα σας πω καθαρά και εξάστερα. Mm-hmm. 4 χρόνια ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Από το πετσί μου, από την πλάτη μου έχουν περάσει όλα τα νομοσχέδια. Mm-hmm. Επειδή πιο πολλοί ήταν υπουργοί, πέρναγε όλη η κοινοβουλευτική υποχρέωση από μένα και από έναν άλλο δύο βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έτσι από κοντά, τι έκανε αυτή η κυβέρνηση στα 4 χρόνια? Δεν διαφώνησα ποτέ και σε τίποτα. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν διαφώνησα, μερικές φορές ήμουν πιο επιθετικός για ορισμένα πράγματα, όπως mm-hmm. το συμφωνώ συμβίωση, δεν θέλω να τα λέω τώρα, ή θα yeah. γένια στα παιδιά των μεταναστών και άλλα πολλά. Τι θέλω να πω, ότι αυτή η κυβέρνηση την έζησα από κοντά. Mm-hmm. Κινήθηκε σωστά. Αυτό που έκανα 4 χρόνια θα συνεχίσω να το κάνω. Τι μορφή θα πάρει αυτή η στήριξη, για να με ρωτήσετε, είμαι σίγουρος. Ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Αυτό το αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Πάντως εσείς είστε ανοιχτός. Θα λέγατε ναι αν ήταν να ενταχθείτε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Η Βασιλική Κατριβάνου, που είναι φίλη μου, ναι. δουλεύει σε μια ΜΚΟ, ήταν βουλευτήνα και παρέδωσε την έδρα της. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσεις κάτι που πιστεύεις. Το σίγουρο είναι. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, κύριε Μελιγκόνη, αυτή η κυβέρνηση θέλει στήριξη.
Θέλει στήριξη, τι να κάνουμε. Το ότι εκτός από τα νομοσχέδια πέρασαν από τα χέρια σας και πολλά σκάνδαλα ή τουλάχιστον η διερεύνηση των σκανδάλων και ως εκ τούτου, επειδή έχετε κάνει πολλά μαθήματα επ' αυτού, θέλω να σας ρωτήσω εάν σας καλύπτουν τα σχόλια και ο τρόπος με τον οποίο το κίνημα αλλαγής έχει ως τώρα αντιμετωπίσει, διαχειριστεί τις αποκαλύψεις Τσουκάτου. Εγώ δεν θα είμαι ευγενής, κύριε Μελιγκόνη. Ήτανε βόμβες μεγατόνων αυτά που είπε ο Τσουκάτος. Μπορεί να τα ξέρουμε θεωρητικά. Ο Τσουκάτος τα είπε ανοιχτά και στα ίσα. Και θα περίμενα στοιχειωδώς ένα σχόλιο από κάποιους από το κίνημα αλλαγής. Που βιάστηκαν να βρίζουν το Μωραΐτη και τον Τόλκα. Ένα σχόλιο. Και δεν άκουσα κανένα. Είναι κατάτια. Το λέω ευθέως. Είναι κατάτια για αυτό το κόμμα που πραγματικά... Θέλω εγώ από τους τελευταίους που θα αμφισβητήσω ότι πρόσφερε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, βάλε τη μισή κοινωνία πάλι στο παιχνίδι, κύριε Μελιγκόνη. Και αυτό πρέπει να του το πιστώσουμε. Είναι κατάδια όμως, γιατί μετά από αυτή την περίοδο μεσολάβησαν πράγματα πολύ άσχημα για αυτό το κόμμα. Και δεν ακούσαμε κανένα σχόλιο για αυτά που είπε ο Τσουκάτος. Για όνομα του Θεού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν βουλευτής μια κουβέντα, να βγει να πει κάποιος κάτι. Επειδή πολλοί σεναριολόγοι και σεναριογράφοι, αν και εσείς, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, το λέγατε και στις κατηδίαν και στις δημόσιες συνομιλίες, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά πάντως υπήρχαν πολλά σενάρια ότι στον επόμενο ανασχηματισμό θα ήσασταν στην κυβέρνηση κλπ. Θέλω το σχόλιο σας για τις αλλαγές, τις περιορισμένες έκτασης αλλαγές, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έγιναν σήμερα. Κατά τη γνώμη μου ήταν σωστές. Εγώ θεωρώ θετικό το άνοιγμα, ας πούμε, στο. Στην κεντροαριστερά. Στη σοσιαλδημοκρατία, ας το πούμε, κεντροαριστερά. Το θεωρώ θετικό άνοιγμα, δεν το θεωρώ αρνητικό. Νομίζω ότι αυτονόητα είναι αυτά που γίνανε. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Πιστεύω ότι σωστά έκανε και αναβάθμισε και το Κατρούγκαλο. Δεν έχει νόημα ο Κοτζιάς να γίνει για 3 μήνες υπουργός ή για 6 μήνες που θα γίνουν εκλογές, αν γίνουν τον Οκτώβριο. Νομίζω δηλαδή ότι. Ήταν στη σωστή κατεύθυνση και δεν νομίζω ότι έγινε κάτι φοβερό και τρομερό. Καλυφθήκανε κάποιες θέσεις. Και δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό το πότε. Γιατί άκουσα αναλύσει ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα επειδή δεν έκανε ευρύ ανασχηματισμό. Από πού και ως που βγαίνει αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, πρέπει να πότε πάει. Πρέπει να γίνει. Οκτώβρη πρέπει να πάει για μένα. Πρέπει να πάει Οκτώβρη. Και θα σας πω και κάτι που μπορεί να εκτεθώ. Οι εξελίξεις, το σκάνδαλο της Νοβάρτης, του Κελπνό και του Τινάν, πιστεύω θα είναι ραγδαίες και τεκτονικές ίσως τους επόμενους μήνες. Κρατήστε το αυτό. Εγώ το κρατάω απλώς επειδή εδώ και καιρό όλοι αυτό λένε, όλοι αυτό λέτε, οι πληροφορίες προς τα εκεί συγκλίνουν, αλλά προς το παρόν μένουμε στο να το λέμε. Δεν σας προβληματίζει λίγο αυτό? Θα έπρεπε να προβληματίζει τους Έλληνες πολίτες ότι μετά τη συνέντευξη Ζωσεράν, κύριε Μελιγκόνη, πριν 14 χρόνια, χρειάστηκαν 14 χρόνια για να πάει μια εισαγγελέας να ενεργοποιηθεί, η Ζαμανίκα και η Τουλουπάκη, και να βρεθεί ο Παπαντονίου, που το εύχομαι το τεκμήριο της αθότητας να το χρησιμοποιήσει, να βρεθεί προφυλακισμένος. Και θέλω να θυμίσω ότι στην προανακριτική που έγινε πριν 1,5 χρόνο, κάποιοι μίλαγαν τότε πάλι για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, για σκευωρίες και τέτοια. Όταν προφυλακίστηκε ο Παπαντονίου, λέξη, σιωπή, οι ίδιοι άνθρωποι, γιατί δεν βγήκαν να στηρίξουν πάλι. Μούγκα, συγγνώμη για την έκφραση. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, κύριε Μελιγκόνη, και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.